δεύτε πάντα τα έθνη, παν γένος ανθρώπων και πάσα γλώσσα και ηλικία πάσα και άπαν αξίωμα, με τεφροσύνης το παγκοσμίου ευφροσύνης γεν έθλιο εορτάσουμε. Σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, είναι η μέρα χαράς και αγαλιάσεως. Είναι η μέρα δόξης και τιμής για τον άνθρωπο. Είναι η μέρα πανεφρόσινη, γιατί σήμερα γεννάται η Παρθένος Μαρία, που είναι το προανάκρουσμα της ελεύσεως του Σωτήρος Χριστού. Με τη γέννηση της Παναγίας προαναγγέλλεται η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και η εν Χριστώ σωτηρία. Η αγάπη, η ταπείνωση, η υπακοή στο θέλημα του Θεού και η αδιάλειπτη προς το Θεό προσευχή των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης προσήλκησαν την Θείαν Εσπλαχνίαν και ελευθερώθηκαν από τον ονειδισμό της ατεκνίας και αξιώθηκαν να δεχθούν την αποκάλυψη του αρήτου μυστηρίου και να φέρουν στον κόσμο κόρη υπέροχη, την Παναγία, αυτή που θα γίνει το κατοικητήριο του Θείου Λόγου, αυτή που θα κυοφορήσει και θα γεννήσει τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας Χριστό. Η σημερινή μεγάλη θεομητορική εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Ενδόξου και Αϊπαρθένου Μαρίας αποτελεί κατά τον μέγα υμνογράφο της Εκκλησίας μας Ανδρέα Κρήτης των εορτών προεισόδιων και του κατά Χριστόν μυστηρίου προήμιον. Και πράγματι η σημερινή γιορτή της γεννήσεως της Παναγίας μας είναι των εορτών προεισόδιων, αφού είναι η πρώτη εορτή του εκκλησιαστικού λειτουργικού μας έτους που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Γι' αυτό και η λαμπρότητα του σημερινού εορτασμού του γενεσίου της Παναγίας είναι γεγονός οφειλόμενο κατά τον Ιερό Φώτιο στο ότι η γιορτή αυτή έχει τα πρεσβεία τιμής έναντι πάσης άλλης. Αλλά η σημερινή γιορτή της γεννήσεως της Παναγίας μας είναι και του κατά Χριστόν μυστηρίου προήμιο, γιατί η Παρθένος Μαρία, της οποίας τη γέννηση σήμερα γιορτάζουμε, θα γίνει συνυπουργός στο μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και κατ' επέκταση θα γίνει και συλλειτουργός στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία με τη δική της προσωπική πορεία προς την τελείωση και την αγιότητα αλλά και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αναδείχθηκε στο κατεξοχήν σκεύος εκλογής και ήλκησε τη χάρη του Θεού και αξιώθηκε να χωρέσει μέσα της την ίδια την υπόσταση του αχώρητου Θεού, να σαρκώσει και να γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου και Λυτρωτή μας Χριστό. Και έτσι να διανοίξει τις κλειστές μέχρι τη στιγμή εκείνη θύρες του Παραδείσου. Η Παναγία γεννώντας τον Υιόν και Λόγον του Θεού γέννησε και τη σωτηρία και την ανακαίνιση, την ανάπλαση όλου του κόσμου. Η Παναγία είναι η κλίμακα από την οποία κατέβηκε ο Θεός στη γη για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποδεσμευτεί από τις συνέπειες της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό και η κλίμακα του Ιωακώβ στην Παλαιά Διαθήκη, τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εξεικονίζει την Θεοτόκο, η οποία ένωσε τα διεστώτα
και εξακολουθεί να τα συνάπτει με τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της προς τον Κύριο. Γιατί η θέση της Παναγίας μας, η θέση της Παρθένου Μαρίας στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας της έδωσε το προνόμιο να συνδέει αυτή και μόνον αυτή το ανθρώπινο με το Θείο. Και έτσι τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παναγία κατέστησε τον Θεό Υιόν ανθρώπου και ανέδειξε τους ανθρώπους σε Υιούς του Θεού. Και από τη Θείαν αυτήν ιδιότητα της Παναγίας εκπορεύεται και ο ρόλος της μεσητείας και της πρεσβείας της προς τον Θεό για τους ανθρώπους. Επομένως, εμείς οι άνθρωποι έχουμε ισχυρό προστάτη και βοηθό. Έχουμε την Παναγία μας που με τις παρεμβάσεις της εξουδετερώνει τη δύναμη και την επιρροή του κακού. Η Παναγία, αδελφοί μου, είναι το στήριγμα των πιστών, είναι η χαρά των θλιβωμένων, είναι η προστάτηδα των αδικημένων, είναι η βοήθεια των χειρών και των ορφανών, είναι η παραμυθία των τεθλιμμένων και των πεθούντων, είναι ακόμη η συναντιλήπτορας αυτών που αγωνίζονται για την πίστη του Χριστού και είναι και υπέρμαχος στρατηγός για όσους μάχονται για την δικαιοσύνη και την ελευθερία. Να γιατί στο άκουσμα και μόνο του ονόματος Παναγία τα χείλη ρηγούν, οι οφθαλμοί δακρύζουν, τα γόνατα κάπτονται και τα χέρια υψώνονται και κεντευτικά προς τον Θεό και οι καρδιές όλων των πιστών εκδηλώνουν τα ιερά και πηγαία συναισθήματα που ως βιώματα έχουν μέσα τους. Να γιατί και εμείς σήμερα, γιορτή της γεννήσεως της Παναγίας μας, ήρθαμε εδώ, στο χειρό τούτο της ψυχής και του πνεύματος, στην πανηγυρίζουσα του κύκου Μονή, που περικοσμείται και περιφρουρείται και αρωματίζεται κατά τρόπο μυστικό με την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Ήρθαμε εδώ για να κάμψουμε ευλαβικά το γόνι της ψυχής μας μπροστά στην χαριτόβρητη και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας της Κυκώτισσας και να εξητήσουμε το έλεος, τη συγνώμη και τη βοήθειά της, γιατί πολλά ισχύει δε εις Μητρός προσευμένια Δεσπότου. Με τον ακάνθινο στέφανο της καρτερίας μας σύραμε όλοι μας σήμερα τα βήματά μας, ήσαμε εδώ στο υπέρλαμπρον αυτό ανάκτορο της Παναγίας, στην παλέφατη και θεοφρούρητη του κύκου Μονή, για να αποθέσουμε μπροστά στην πανάμωμη μορφή της Παναγίας μας τις αγωνίες, τους καημούς και τις ελπίδες μας και να εκμυστηρευτούμε τις μύθιες σκέψεις μας σε αυτή τη μάνα του λυτρωτή μας, αλλά και δική μας μητέρα. Με συνεχωμένη την ψυχή από τον πόνο και την αγωνία εξαιτίας της συνεχιζομένης φρικτής δοκιμασίας μας από την αδυσόπιτη εξανθρωποδιστική των Τούρκων εισβολέων κακουργία, ήρθαμε ακόμη εδώ για να την παρακαλέσουμε να γίνει για άλλη μια φορά μεσήτρια προς τον Υιόν της και Θεόν της, για να τύχουμε του Θείου Ελέους και να καταπαύσει επιτέλους η θύελα της τουρκικής θεομηνίας και να βγούμε από τη σκιά θανάτου στο υπερήφανο φως της ελευθερίας. Το έθνος μας, αγαπητοί χριστιανοί, σε στιγμές δεινών συμφορών, σε στιγμές αγωνιώδους αποστροφής προς την Παναγία, είδαν αυτήν προστάτηδα κρατεά
και υπέρμαχο στρατηγό, θράβουσα με την ακατάβλητη ισχύ της την δύναμη και τις παρεμβολές αλλοτρίων και αλλοφύλων πολεμίων. Σήμερα που οι εχθροί βρίσκονται όχι απλώς πρώτο θυρών, αλλά έχουν ήδη κατασκηνώσει εντός των τυχών και για 43 τώρα χρόνια βεβηλώνουν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Στην Παναγία μας να προστρέξουμε πρέπει και πάλι και με πίστη θερμή και με ευλάβεια πολύ να την παρακαλέσουμε να δίνει στους ισχυρούς της γης σύνεση και φωτισμό για να δουν, να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν το δίκαιο και στη δική μας μικρή πατρίδα. Να την παρακαλέσουμε όμως ακόμη να δίνει σύνεση και φωτισμό και σε μας όλους εδώ στην Κύπρο, άρχοντες και αρχομένους, ώστε να πάψουμε να διαιρούμαστε και να μεριζόμαστε, να αλληλομισούμαστε, να αλληλοϋποσκαπτόμαστε και να αλληλοεξουδετερωνόμαστε, ώστε να πάψουμε να μικρολογούμε και να παραλογιζόμαστε, να μεγεθύνουμε τα μικρά και να σμικρύνουμε τα μεγάλα. Το εγγενές ελάττωμα ημών των Ελλήνων χριστιανοί μου είναι η επιπόλαιη διαλεκτική περιπάντων. Είναι ο σοφολογιοτατισμός, οι ακραίες τοποθετήσεις και οι διόρυθμες και μετά τυφλού φανατισμού υποστηριζόμενες ιδεολογίες. Και όμως ενώσε στη χρεια, η σωτηρία της πατρίδας, η σωτηρία ημών των Ελλήνων που ζούμε πάνω σε αυτά τα ιερά, τα μαρτυρικά, τα αιματοποτισμένα κυπριακά χώματα για 3.000 χρόνια και τώρα απειλούμαστε με ξεριζωμό και αφανισμό. Όλοι λοιπόν, άρχοντες και αρχομένοι, ενωμένοι και αδιάσπαστοι, σύψυχοι ομονοούντες και συμπράττοντες και με τα χαλίβδινα όπλα της φιλοπατρίας και της πίστεώς μας στον παντοδύναμο Θεό της δικαιοσύνης και με υπέρμαχο στρατηγό, τη Θεοτόκο, την Παναγία μας, να συνεχίσουμε πρέπει την αιματόβρεχτη πορεία μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την νίκη της ηθικής και του δικαίου, μέχρι την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών μας και την επανένωση της πατρίδας μας σε ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, ενωμένο και δημοκρατικό κράτος, χωρίς κατοχικούς στρατούς, χωρίς σηματοπλέγματα, χωρίς επίκους, χωρίς τις ύπουλες και επικίνδυνες εγγυήσεις των τρίτων, χωρίς τα καταστροφικά επεμβατικό δικαιώματα των εισβολέων. Ένα κράτος σύγχρονο και ευρωπαϊκό, μέσα στο οποίο Έλληνες και Τούρκοι, Μαρονίτες, Αρμένοι και Λατίνοι θα ζούμε μαζί ειρηνικά και αδελφομένα, μακριά από ασφιχτικούς, θανατηφόρους, εγκυητικούς και επεμβατικούς αναγκαλισμούς. Χριστιανοί μου, βασική αρχή της Ορθοδόξου Θεολογίας που έχει αποτυπωθεί και παγιωθεί στη δισχιλιετή εκκλησιαστική της ιστορία είναι ότι κάθε αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας συνδέεται άμεσα με το ρόλο της στο έργο της εν Χριστώ οικονομίας. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, χωρίς τις υπερβολές μιας ανθρωποκεντρικής θεοποίησης της Παναγίας, την περιβάλλει με απόλυτο σεβασμό και με την μεγαλύτερη δυνατή ευλάβεια, προβάλλοντάς την ως πρότυπο αγιότητας, ως πρότυπο ηθικής τελείωσης και θεώσεως των πιστών μας. Η επιλογή της Παρθένου Μαρίας για να διαδραματίσει τον πιο συγκλονιστικό ρόλο στο έργο της ανθρώπινης σωτηρίας δεν οφείλεται σε μια τυχαία έκφραση της Θείας Βουλήσεως, αλλά πρωτίστως οφείλεται στην αναγνώριση
και στην επιβράβευση της ηθικής και πνευματικής ποιότητας της Παναγίας. Και αυτή η ποιότητα συνοψίζεται στην τέλεια ηθική και πνευματική αγνότητα και καθαρότητά της, στην άκρα ταπείνωση και υπακοή της στο θέλημα του Θεού, στην ανυπόκριτη αγάπη και την πραότητά της, στην σοφροσύνη και την εγκράτεια της, τη σύνεση και την καλοσύνη της. Αυτό το ήθος της Παναγίας οφείλει να βαδίσει ο κάθε πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού, ως μέλος της Εκκλησίας μας, να ακολουθήσει στην πορεία του προς τη θέωση και τη σωτηρία. Όσοι πραγματικά αγαπούμε την Παναγία, πρέπει να την έχουμε στην καθημερινή μας ζωή ως πρότυπο προς μίμηση. Και αυτή η μίμηση προϋποθέτει άσκηση, πλήρη στην πράξη εφαρμογή των αρετών της Παναγίας, με τις οποίες ανοίγαγε το κατ' εικόνα στην πιο νοητή του έκφραση. Ας τιμήσουμε λοιπόν τη σημερινή μεγάλη εορτή, την εύσημη τούτη μέρα. Ας την τιμήσουμε εσωτερικά, πνευματικά, υπαρξιακά και όχι εξωτερικά, εθιμικά, επιφανειακά και επιπόλαια. Ας μιμηθούμε το έξοχο παράδειγμα θεοσέβειας και αγιότητας της Παναγίας μας. Η αντίσταση, αδελφοί μου, η αντίσταση στην αμαρτία και η καρποφορία έργων αγαθών με υπόδειγμα, με πρότυπο την Παναγία, αποτελεί την πιο μεγάλη τιμή στο πρόσωπο της Πάναγνης Μητέρας του Σωτήρα μας Χριστού, στο πρόσωπο της Παναγίας μας, της οποίας την γέννηση σήμερα γιορτάζουμε. Αμήν.